Έχετε δίκιο, καιρός όμως τώρα είναι να ανατείλει και η Ανατολή. Παρακαλείτε ο κ. Μαρκάκης να λάβει το λόγο. Σας μιλώτατε. Με τον τρόπο που κατανόησα την ομιλία σας, ένα κάτι που έτσι έντονα το υπενήχθετε ήδη στη δευτερολογία σας. Η Εκκλησία μας φαίνεται να έχει χάσει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, την αρχική της, την αρχική της δομή ως άρνηση αυτού του κόσμου και να έχει γίνει ήδη ένα από τα πιο σταθερά και αμετακίνητα κομμάτια των δομών αυτού του κόσμου, με αποτέλεσμα να αρνείται ουσιαστικά την ουσία της. Εφόσον παραμένει τέτοια, προφανώς δεν μπορεί να γεννήσει όλα αυτά τα οποία μας είπατε από του βήματος. Το μόνο παράδειγμα ελπίδας που δώσατε ήταν αυτό των πρώην ανατολικών χωρών, που αυτό όμως πέρασε μέσα από 80 χρόνια πόνου, διωμών, δυσκολιών και αρνήσεως ή μάλλον όταν η Εκκλησία έχασε όλα της τα αυτονόητα, μπόρεσε να ξαναγυρίσει στις αλήθειες της και να γεννήσει αυτό που σήμερα βλέπουμε. Υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, η δυνατότητα αυτό να συμβεί στην Εκκλησία μας, στην Ελλαδική Εκκλησία, χωρίς τον πόνο αυτού του Σταυρού? Υπάρχει δυνατότητα της ελπίδας? Όχι, δεν υπάρχει. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι η λύση του λεγόμενου χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας είναι μονόδρομος. Ευλογημένος μονόδρομος. Όχι ότι δεν έχουμε χωρίσει, αλλά πρέπει η ίδια η Εκκλησία να πάρει πρωτοβουλίες για να ζητήσει μερικά πράγματα. Να μην είναι κομμάτι αυτού του άρρωστου οργανισμού. Βέβαια δεν είναι εύκολο να το συζητάμε, και είναι πολύ δύσκολο στην πράξη και απροσδιόριστο στις συνέπειες που θα έχει. Αλλά νομίζω ότι θα κάνει μια κοιλιά η όλη πορεία, και εθνικά και εκκλησιαστικά. Στο τέλος όμως θα είναι... Έτσι το νιώθω. Εγώ, ας πούμε, δεν θα ήθελα καθόλου να είμαι υπάλληλος του κράτους. Θα μου άρεσε, θα το πω σε βασμιότητα, πάρα πολύ να βγει η Σύνοδος και να πει σε πρώτη φάση όλοι οι Μητροπολίτες να μην πληρώνονται από το κράτος. Εγώ θα δεσπόλυνα. Δεν είναι τίποτα, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Να μην είναι υπάλληλοι, όχι η αγαπητή κληρική. Να ξοφλήσει λίγο το κράτος αυτά που μπροστά. Αυτό θα δημιουργηθούν παρεξηγήσεις σε βαθμό, διότι εμείς τα κρίματα που παίρνουμε, σύντε το αυτοί. Έχει δίκιο ο Σεβασμιότατος σε αυτό που λέει, αλλά να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, επειδή προχθές συζητούσα με κάποιον και δεν ξέρει πόσα παίρνουμε, πείτε ότι παίρνουμε 2.000 ευρώ, εκ των οποίων τρεφόμαστε εμείς κλπ. Και για το χωρισμό Εκκλησίας και Πολιτείας, εγώ συμφωνώ, αλλά τι θα γίνουν οι παπάδες μας, οι παντρεμένοι? Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτό, διότι το κράτος είναι το θέμα της εκκλησιαστικής περιουσίας. Εμείς οι δεσποτάδες είμαστε καλόγενοι και εσείς ξέρετε πόσο και εγώ προσωπικά και πώς ζει ο Άγιος Μεσογείας. Και είμαστε και οι δύο ιδεολόγοι, θα έλεγα, επ' αυτού. Αλλά όμως, ως προς το θέμα του χωρισμού Εκκλησίας και κράτος, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα πάρουμε επιτάπη. Διότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Να χωρίσουμε, αλλά τι θα πάνε οι παπάδες μας και πώς θα συντηρηθεί η Εκκλησία. Να γίνει ό,τι στη Ρωσία, που είπε ο Σεβασμιότατος, να μας τα γυρίσουν πίσω εκείνα που μας έχουν πάρει. Τόσα χρόνια να μας τα γυρίσουν πίσω και εμείς να τα αξιοποιήσουμε, να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω, όλοι οι δεσποτάδες, να τα αξιοποιήσουμε και να βρούμε τους πόρους τους οποίους θέλουν, ούτως ώστε και το κοινωνικό έργο να κάνουμε και να μην είμαστε ζητιάνοι γύρω από τον κάθε υπουργό και τον κάθε πρωθυπουργό. Έτσι δεν είναι? Να πω τον λογισμό μου. Όχι, όσο θέλω, αλλά θα είμαι λίγο σύντομος. Η περιουσία που έχει πάρει το κράτος είναι το 94,5% από την περιουσία που είχε η Εκκλησία το 1833. Ας μην τη γυρίσει. Δεν επιστρέφει πίσω ο Ευαγγελισμός. Δεν επιστρέφει πίσω το Ρετέιο. Δεν επιστρέφει πίσω τον Ίμιτς. Δεν επιστρέφει τίποτε. Αλλά
Ας μας αφήσουν το υπόλοιπο 5,5% να το αξιοποιήσουμε. Να μας το αποδεσμεύσουν. Να πω λιγάκι. Δεν μπορεί να έχει μέσα στην Αθήνα η Εκκλησία 139 ακίνητα, 129 πόσα είναι, τα οποία να έχουν τελεσιδικήσει. Στη Μητρόπολη Αττικής που είπατε ότι εγώ είμαι το πατηρητής, χρωστάει ενίκεια το κράτος που φτάσαμε σε τελικό βαθμό δικαστικών αποφάσεων της τάξης των 900 τόσων χιλιάδων τώρα. Και δεν τα δίνει. Εντάξει, ας μην τα δώσει. Αλλά το υπόλοιπο 5,5% θα πρέπει να το αφήσει στην Εκκλησία να το κάνει. Και θα το κάνει πολύ καλά η Εκκλησία τη δουλίτσα της. Εγώ νομίζω βέβαια, σεβασμιότητα, ότι δεν είναι τόσο οικονομικό το θέμα, αλλά αξίζει να πούμε μερικά πράγματα για το τι συμβαίνει στη Ρωσία. Μου είπε ο Πατριάρχης Μόσχας ότι κάνανε μια κίνηση να ζητήσουν από το κράτος να επιστρέψει την περιουσία που είχε πάρει από την Εκκλησία στο καθεστώς του 17, σε όλες τις θρησκείες, γιατί εκεί έχουν και μεγάλες μουσουλμανικές ομάδες. Το συζητήσανε και ίσως είδατε πριν από μια εβδομάδα που έγινε, πριν από 10 μέρες περίπου, λόγος. Και συμφώνησε και επιστρέφεται πλέον η περιουσία στην Εκκλησία. Ακούστε τώρα λίγο, δεν είναι τόσο απλό. Υπήρχε η Μονή Στρετένσκι, η οποία είχε 4.000 στρέμματα. Είπανε, δώστε μας 2.000 στρέμματα, δώστε μας πίσω. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση, θα σας δώσουμε 2.000 στρέμματα και αν μάθετε τους τεμπέλιδες από τα χωριά γύρω-γύρω να δουλεύουν στις φάρμες που εσείς θα κάνετε, θα σας δώσουμε και τα άλλα δύο. Πόσο χρόνο, τα άλλες 2.000. Πόσο χρόνο θέλετε, 3 χρόνια. Στα 3 χρόνια ανεπτύχθηκε ένα πρότυπο πρόγραμμα με αποτέλεσμα το κράτος να επιστρέψει 70.000 στρέμματα. Καλά, τα μεγέθη λόγω Ρωσίας είναι διαφορετικά. Διότι κατάλαβε πολύ καλά, πάρα πολύ απλά, πρέπει να είναι εδώ και λίγο δουλευτές, πόσο απλό πράγμα είναι να αποτελέσει πλατφόρμα της κοινωνικής πολιτικής η εκκλησιαστική πολιτική για ένα κράτος. Αντί να την κάνει τη δουλειά ανεπαρκώς που δεν μπορεί η πολιτεία, να την κάνει η Εκκλησία. Πώς μπορεί να την κάνει η Εκκλησία? Έχει το δίκτυο των ενωριών. Μόλις κάτι θελήσει να πει ο Σεβασμιότατος εδώ στην Πάτρα, σε μια μέρα πτώμεθα όλη η Πάτρα. Άμα θελήσουμε να έχουμε ένα προβληματάκι, ερχόμαστε στην Εκκλησία. Χτυπάνε τα παγκάρια, χτυπάνε τις δισκοφορίες. Εμένα έρχονται οι δήμαρχοι και μου λένε, μου φέρνουν ένα παιδί 17 χρονών που έχει αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία και πρέπει να πάει στη Ζυρίχη να κάνει εγχείρηση και θέλει 30.000 φράγκα, δηλαδή 22.000 ευρώ. Βρήκανε τις 10.000, ο δήμαρχος δεν μπορεί να πάρει το ταμείο. Εγώ τι κάνω? Βρίσκω 15 ενορίες, οι οποίες είναι καλά στα οικονομικά τους και ζητάω τις 15 ενορίες ή ξέρω από 20 ενορίες να μου δώσουν 300 ευρώ. Να τις 6.000 ευρώ. Τον έκανα τη δισκοφορία μου. Δόξα τω Θεώ που πάρουν τα παγκάρια, λέω. 6.000 ευρώ από εδώ. Θυμάστε τότε τι έγινε με την κορία που είμαστε μαζί συνοδικοί? Τακ, 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 μαζί. Τρεις Μητροπόλεις λύσαμε ένα πρόβλημα. Τόσο κακό είναι. Από την άλλη μεριά δεν πρέπει να κάνουμε που βγάζει τα 5.000. Είναι πολύ απλό λοιπόν. Υπάρχει αυτή η δικτύωση. Η δικτύωση στον χρόνο. Πανηγύρια, Κυριακές, Εσπερινέ, Εσπερινή κτλ. Η Εκκλησία δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Είναι πνευματικό πρόβλημα το να συζητάει για τα οικονομικά. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα μπορούσε και μπορεί να ζήσει, αν ζει πνευματικά την ακεραιότητά της, αρχοντικά. Όταν είπα προηγουμένως, δεν πληρωνόμαστε εμείς οι επίσκοποι. Είπε η Υπουργός ότι η καινούργια θέση για τη νέα Μητρόπολη είναι 36.000 ευρώ. Ωραία. Ας είμα, πούμε ότι είμαστε 100 επίσκοποι, είναι 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Πάρτε τα. Δεν τα θέλουμε. Και έχουμε τα πάντα. Και δεν είμαι υπάλληλος. Υπέροχο πράγμα. Να πάω εκεί και να μην είμαι ο ψευτοεπίσημος. Δεν θέλουμε να έχουμε. Τώρα, το τι γίνεται με τους ενδάμους κληρικούς, πήρατε τα πάντα, δώστε και κάτι να ζήσουν 5 άνθρωποι που από το πρωί στο βράδυ κάνουν αυτή τη δουλειά. Νομίζω δεν είναι οικονομικό το θέμα και θα γυρίσω λίγο σε αυτό που είπε ο κύριος Μαρκάκης.
Είναι πνευματικό το θέμα, ότι γίνεται η Εκκλησία μέρος ενός παρηγμασμένου συστήματος. Και αυτό το πράγμα έχει πολύ μεγάλη φθορά. Στη Ρωσία έκανε όλα αυτά τα πράγματα και τώρα, όπως είπα προηγουμένως, με την επιστροφή της περιουσίας, το Πατριαρχείο Μόσχας γίνεται ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης στον κόσμο. Τη στιγμή που εμείς, στο Κοροπή, γύρω από τον Ναό της Αναλήψεως, τον Καθεδρικό Ναό, υπήρχε ένας τσακωμός για την αυλή που έχει 400 μέτρα, αν ανήκει στο Δήμο ή στην Εκκλησία, που κανένας δεν μπορεί να κτίσει. Είπε το Δήμαρχο, του λέω, έχεις καν χαρτί. Δεν είχε. Εμείς έχουμε αυτό το χαρτί. Παρά τα το θέλεις. Τι το θες να το κάνεις. Πράσινο, θα στο κάνω εγώ πράσινο και δεν πληρώσεις. Τέλειωσε η υπόθεση. Είναι απλά πραγματάκια. Να γυρίσω όμως στην κεντρική ιδέα. Η κεντρική ιδέα είναι ότι η κρατικοποίηση της Εκκλησίας είναι πνευματική της αποδυνάμωση γενικώς. Η ακμή της ήταν τότε που είχε χωρισμένα τα τσανάκια της από τον Κέσαρα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και αυτό που πάει να γίνει τώρα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δεν είναι το σύστημα που υπάρχει σε εμάς. Είναι περίπου το σύστημα που υπάρχει στην Κύπρο. Η Κύπρος έχει ψηλά το κεφάλι. Δεν μπορεί κανείς να της μιλήσει. Εκεί τους ιερείς τους φροντίζει η ίδια η Εκκλησία. Και είναι πολύ καλύτερο ο παπάς, το λέω για τους ιερείς, αντί να αισθάνεται ότι είναι υπάλληλος του κράτους, να αισθάνεται ότι είναι υπόλογος και για την επιβίωσή του στην Εκκλησία. Άρα, να πείτε. Είχε έρθει ο Μητροπολίτης Ρεμεσού πάνω σε αυτό που λέει ο Δεσπότης πέρσι εδώ. Του λέω, πόσους υπαλλήλους έχετε στη Μητροπολή, ίσως 55 μου λες. Εσείς δύο και με το ζόρι, και εσείς άλλους δύο έχετε. Η Εκκλησία της Κύπρου όντως έχει ψηλά το κεφάλι, αλλά εμείς δυστυχώς εδώ αν τολμήσουμε να κάνουμε μια αξιοποίηση της περιουσίας μας, θα μας φάνε. Στον τόμο σου. Γιατί να μας φάνε. Διότι εγώ έχω τώρα εδώ κάποια έκταση, εδώ έξω από αυτή την Πάτρα και θέλω να την αξιοποιήσω ως μονή να κάνω. Γράφει μια εφημερίδα. Πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά. Με το που θα κάνει ένα τόλμημα η Εκκλησία της Ελλάδος, είναι βεβαίως πνευματικό το θέμα. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αλλά για να έχουμε αυτή την αυτοδυναμία που είπατε και να μπορούν οι ιερείς μας να είναι εξαρτώμενοι από την ίδια την Εκκλησία, θα πρέπει να έχουμε κι εμείς την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας και με πνευματικό βέβαια τρόπο και με την αίσθηση της οικονομίας του Θεού να βαδίσουμε. Η Εκκλησία της Κύπρου όντως αυτή τη στιγμή έχει μια άλλη διάσταση και ζει σε έναν άλλο, με έναν άλλο τρόπο θα έλεγα, με έναν άλλο τρόπο. Δεν ξέρω αν διαφωνεί. Δεν διαφωνώ με διαφωνώ. Απλώ λέγουμε κάποια πράγματα τα οποία ξεχωριστά τον καθένα μα προβληματίζουν. Αυτό γίνεται και στην Ιερά Σύνοδο. Ο καθένα λέει την άποψή του. Και σα μεταφέρουμε και ένα κλίμα έτσι συμπροβληματισμού, θα έλεγα, ο καθένα με τον δικό του τρόπο. Θέλω να σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Σεβασμιωτάτους για τις υπέροχες παρεμβάσεις του και παρακαλούμε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρώνου, κύριο Χρυσόστομο, να κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου με τον υπέροχο λόγο. Σεβασμιώτατε και πολύ αγαπητέ Άγιοι Αδελφέ Μεσογείας και Λαβριωτικής κύριε Νικόλαε, αγαπητοί μου πατέρες, αγαπητοί μου, τώρα εισερχόμεθα στη Μεγάλη Θησσαρακοστή και ένας δημογράφος γράφει χαρακτηριστικά για ένα μεγάλο αμάρτημα του ανθρώπου, αυτοείδωλον εγενόμην. Πιστεύω, σεβασμιότατε, ότι και εσείς προηγουμένως τονίσατε ότι όλα εξαρτώνται από το ότι γκρεμίσαμε το Θεό από μέσα μας, υψώσαμε τον εαυτό μας στο βάθρο του Θεού και από εκεί και πέρα οδηγούμεθα εις την καταστροφή. Όμως παρά το ότι και εσείς και εγώ προσωπικά έχουμε πολύ στενοχωρηθεί και για τα εκκλησιαστικά και για τα πολιτικά και για τα κοινωνικά ζητήματα και μας προβληματίζουν και κάθε μέρα θα έλεγα και εσείς και εμείς κλαίμε πάνω στα ερήπια τα οποία βλέπουμε. Εν τούτης πιστεύω ότι η αγάπη του Θεού στο τέλος θα νικήσει. Γιατί ο Θεός παιδαγωγεί, είναι ο καλός πατέρας μας.
και μέσα από την παιδαγωγία του εμείς θα καταλάβουμε. Και αν δεν μπορέσω εμείς οι μεγαλύτεροι να καταλάβουμε, να ξέρετε, πιστεύω απολύτως, ότι εκείνοι οι οποίοι μας αρνούνται σήμερα για όλα τα λάθη μας, για όλα τα παραπτώματά μας, εκείνοι θα κάνουν την επανάσταση, την καλή της επιστροφής προς το Θεό. Αυτά τα παιδιά τα οποία μας αρνούνται, αυτά τα παιδιά τα οποία επαναστατούν σήμερα για την δική μας, κατά την δική μας χρήση με την κακή έννοια, αυτά θα έρθουν και θα μας πούνε εμείς, ευρήκαμε το Θεό, και θα έρθουν να γίνουν οι δικοί μας παιδαγωγοί. Με αυτή την ευχή θα κλείσω το συνέδριο σήμερα, τις εργασίες του συνεδρίου, αφού ευχαριστήσω και δοξολογήσω και μαζί με εσάς πρώτα απ' όλα το Θεό. Δεύτερον, να συγχαρώ τους σκόντας την πρωτοβουλία αδελφούς για το συνέδριο αυτό το 25ο. Τρίτον, να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου τους εκλεκτούς εισηγητάς και του χθες και του σήμερα, εξαιρέτως τον αδελφό Άγιο Μεσογείας Κεραμαϊωτικής, με τον οποίο, όπως σας είπα και προηγουμένως, συνδεόμεθα από παλιότερα, όχι τώρα που είμαστε αρχιερείς, και συμπροβληματιζόμαστε και συμβασανιζόμαστε, θα έλεγα, πνευματικά για κάποια πράγματα τα οποία μας έχουν πολύ πονέσει και από την πλευρά των εκκλησιαστικών ζητημάτων, αλλά και γενικότερα. Και θα κλείσω με αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος, ότι είπατε έναν επιστημονικό όρο, ότι ένα μόριο μπορεί να αναμορφώσει τα πάντα, και θα θυμηθώ τον λόγο του Κωστή Παλαμά που λέγει: «Κι αν είναι χίλια τάσπινα και αν είναι τα διαφέντες, φτάνει ένας μόνο μια ψυχή, φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω, να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη, ένας φτάνει». Πιστεύω ότι πρέπει να κλείσω με αισιόδοξα και να συγκλήσω με την αρχία στο Θεό, τον Πατέρα της Αγάπης. Σας ευχαριστούμε όλους, ιδιαίτερα σε εσάς που δραστηριότητε, και να ξέρετε ότι όλοι σας αγαπάμε, σας σεβόμεθα, εμείς οι νεότεροι από εσάς αρχιερείς, και οι πόρτες της Μητροπόλεως Πατρών είναι ανοιχτές πάντοτε, να αισθάνεστε εδώ ότι είναι δική σας Μητρόπολη. Εγώ σας ευχαριστώ.